πριν από ελάχιστες ημέρες, κατά την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εδώ στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου και της Παναγίας Παραμυθίας, παρουσιάσαμε τις δύο ομιλίες, τα δύο εγκόμια του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού εις την κοίμηση. Την πρώτη ομιλία στον Εσπερινό της Παραμονής και την δεύτερη ομιλία στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κυρίας ημέρας, την περασμένη Πέμπτη. Σήμερα Κυριακή δεν θα ομιλήσουμε με βάση τα αγιογραφικά αναγνώσματα, αλλά επειδή είμαστε ακόμη στα μεθέωρτα της εορτής, στο εόρτιο κλίμα της και εξακολουθούμε ακόμη να ψάχνουμε ύμνους της εορτής, θα παρουσιάσουμε την τρίτη και τελευταία ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού εις την πάνσεπτον κοίμηση της Θεομήτωρος. Στην τρίτη αυτή ομιλία, που είναι πιο σύντομη από τις δύο προηγούμενες, μας πληροφορεί δύο φορές ο Άγιος Ιωάννης ότι πρόκειται για τρίτη ομιλία αφιερωμένη στην κοίμηση. Στην αρχή και στο τέλος της ομιλίας, στις παραγράφους 1 και 5, λέγει τα εξής: «Μη μέτης ουν ευθυνέτο ή τρίτον επί της προλαβούσι δυσί το παρόν επί εισάμιν εφήμνιον τη μητρή του Θεού μου, ως περ τη δώρον εξόδιον. Ας μη μου επιρρύπτει κανείς ευθύνες, γιατί ήδη τρίτη φορά, κοντά στις άλλες δύο που προηγήθηκαν, ψάλλω ένα, ομιλώ ένα εφήμνιο στη μητέρα του Θεού μου, σαν ένα δώρο εξόδιο». Και στο τέλος της ομιλίας γράφει: «Τούτον σε των εξόδιων λόγων τρίτον επί της δυσή πεποίημε μήτυρ Θεού». Αυτόν τον εξόδιο, τον επικίδιο λόγο, τον έχω συνθέσει τρίτον, τρίτος λόγος, μητέρα του Θεού. Οι ερευνητές θεωρούν ότι οι τρεις αυτές ομιλίες εκφωνήθηκαν την ίδια μέρα κατά διακεκομένα διαστήματα ή κατά τη διάρκεια δύο ημερών. Από τα δύο χωρία πάντως που παραθέσαμε, δεν προκύπτει αναμφίβολα ποια ήταν η συχνότητα, η χρονική της εκφωνήσεως. Δεν αποκλείεται πάντως να εκφωνήθηκαν και κατά τρία διαδοχικά έτη, κατά τρεις συνεχείς ετήσιες πανηγύρις. Είναι δε μάλλον βέβαιο, όπως προκύπτει και από το περιεχόμενο, ότι εκφωνήθηκαν στον τάφο της Παναγίας στην Γεθσημανή και όχι στη Μονή του Αγίου Σάβα κατά την αγρυπνία της εορτής της κοιμήσεως, όπως γράφουν ορισμένοι. Ο Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός, έμεινε επί αρκετό διάστημα στα Ιεροσόλυμα ως πρεσβύτερος του Ναού της Αναστάσεως και ίσως κατά το διάστημα αυτό να εξεφώνησε τους τρεις λόγους. Άλλωστε, δεν ήταν δύσκολο, καλούμενος από τον Πατριάρχη, να έρχεται στα Ιεροσόλυμα από την Μονή του Αγίου Σάβα και να ομιλεί στα Ιεροσόλυμα από τη Μονή του Αγίου Σάβο, όπου επέρασε σχεδόν όλο το διάστημα της ζωής του. Πριν λοιπόν σας παρουσιάσω την τρίτη ομιλία του Αγίου του Δαμασκηνού, και επειδή και στις προηγούμενες ομιλίες αλλά και σε αυτήν την τρίτη ομιλία ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέγει ότι όλη η κτήσης πανηγυρίζει για την μεγάλη αυτή εορτή και παίρνει μέρος και η γη και ο αέρας και τα υπόλοιπα όντα και οι άγγελοι, θυμήθηκα εδώ να σας παρουσιάσω σύντομα αυτό το οποίο ελισμόνησα κατά την εορτή της κοιμήσεως, την διήγηση ενός θαύματος που έγινε εδώ στο μοναστήρι μας, στη Μονή του Αγίου Γεωργίου και της Παραμυθίας, που έχει σχέση με την εικόνα της Παναγίας μας και το οποίο θαύμα δείχνει ότι όντως δεν μετέχουμε μόνο εμείς στην τιμή της Παναγίας μας, αλλά μετέχει ακόμη και η άλογη κτήση. Το θαύμα αυτό έχει σχέση με την εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας και ενδεχομένως ορισμένοι από εσάς να διερωτώνται γιατί άραγε στο μοναστήρι έχουμε δύο εικόνες της Παναγίας της Παραμυθίας, μία την μεγάλη εκεί με το ασημένιο πουκάμισο που την έχουμε εδώ και πολλά χρόνια στο μοναστήρι και μία πρόσφατη την μικρότερη χωρίς πουκάμισο δίπλα που ήρθε στο μοναστήρι μας τον τελευταίο καιρό. Το θαύμα συνδέεται με αυτήν την δεύτερη εικόνα, την μικρή της Παναγίας της Παραμυθίας, και έχει ως εξής. Η εικόνα αυτή
ήλθε καταρχήν στη Θεσσαλονίκη, διότι την εζήτησαν από μία μοναχή του όρους Θαβόρ, την αδελφή Θαβορία, η οποία και την αγιογράφησε, την ισογράφησε, την εζήτησαν για ευλογία να περιέλθει σε διάφορα σπίτια της Θεσσαλονίκης και άλλων περιοχών για να ευλογήσει τα σπίτια. Αυτή λοιπόν η εικόνα της Παναγίας, η μικρή της Παναγίας της Παραμυθίας, τελικώς ήρθε και εδώ στο μοναστήρι για ευλογία και παρέμεινε εδώ επί αρκετό καιρό. Τον Ιανουάριο λοιπόν, μετά από την πανήγυρη που κάνουμε στις 21 Ιανουαρίου για το θαύμα της Παναγίας της Παραμυθίας, μετά από την πανήγυρη αυτή στις 21 Ιανουαρίου, επρόκειτο αυτή η μικρή εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας να επιστρέψει στα Ιεροσόλυμα. Και η κυρία η οποία είχε την καλοσύνη να φέρει αυτή την εικόνα στο μοναστήρι, επρόκειτο να έρθει να την παραλάβει. Και οι αδελφές, οι μοναχές, την ημέρα που επρόκειτο να παραλυφθεί αυτή η εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας, κατέβασαν την Παναγία από τα κελιά επάνω όπου την είχαν. Όταν λοιπόν μόλις κατέβηκε η εικόνα της Παναγίας στα χέρια μιας μοναχής και έφτασε εδώ στο προάβλιο, συνέβη το εξής θαυμαστό γεγονός. Άρχισαν γύρω από το μοναστήρι να σειραίουν όλα τα πουλιά της περιοχής. Χειμώνας ήταν, δεν πρόκειται περί αποδημητικών πτηνών, όλα τα ντόπια πουλιά της περιοχής, σαν να είχαν ειδοποιηθεί από την Παναγία, σαν να είχαν ειδοποιηθεί αοράτως, άρχισαν να πετούν γύρω από το μοναστήρι, πάνω από την εικόνα, πάνω από τα κτίρια, και μόλις η εικόνα έφτασε εδώ μπροστά στην αυλή, απέναντί μας στη Φιάλη, εδώ στη μεγάλη αυλή που είναι μπροστά μας, και ενώ ευαστάζεται η εικόνα από τα χέρια μιας μοναχής, όλα τα πουλιά που περιεφόρονται εδώ, σύννεφο, αναρρύθμιτα πουλιά, ήρθαν και έπεσαν όλα κάτω στην αυλή, σαν να ήρθαν για να προσκυνήσουν την Παναγία. Όχι σαν να ήρθαν, ήρθαν για να προσκυνήσουν την Παναγία ή για να την αποχαιρετήσουν, εφόσον επρόκειτο να φύγει η εικόνα της Παναγίας ξανά πίσω στα Ιεροσόλυμα, ή κατά πάσα πιθανότητα να την παρακαλέσουν να μην φύγει από το μοναστήρι, αλλά να γίνει εδώ στο μοναστήρι. Πραγματικά εθαύμασαν τότε όλες οι μοναχές και θαυμάσαμε και εμείς οι οποίοι ακούσαμε αυτό το θαύμα, πώς και οι άλογοι κτήσει, πώς και τα πουλιά ακόμα σέβονται την Παναγία μας, ήρθαν να προσκυνήσουν την εικόνα της, και πώς μερικές φορές εμείς οι δήθεν λογικοί άνθρωποι δείχνουμε όχι το σεβασμό που θα έπρεπε προς την εικόνα της Παναγίας μας. Να λοιπόν αυτό που έγινε κατά την κοίμηση της Παναγίας μας, που και η άλογη κτήση συμμετείχε σε αυτήν την γιορτή, συνέβη και εδώ με την εικόνα την μικρή της Παναγίας της Παραμυθίας, που ήρθαν όλα τα πουλιά της περιοχής εδώ και έπεσαν μπροστά της για να την προσκυνήσουν αποχαιρετώντας την ή για να την παρακαλέσουν να μην φύγει από το μοναστήρι. Και πράγματι φαίνεται πως μάλλον το δεύτερο ίσχυε, διότι όταν ήρθε η κυρία να παραλάβει την εικόνα και πληροφορήθηκε το θαύμα και το μετέφερε κάτω στην μοναχή, την ευλαβέστατη μοναχή, την Θαβορία, η οποία γεωγράφησε την εικόνα και το πληροφορήθηκε, εκείνη συγκινήθηκε πάρα πολύ και είπε: «Όχι, δεν την παίρνω την εικόνα στα Ιεροσόλυμα, θα μείνει εκεί η Παναγία, εκεί που έκανε το θαύμα. Είναι επιθυμία της να μείνει εκεί η Παναγία». Και έτσι κοντά στην μεγάλη εικόνα που έχουμε εδώ, η οποία επίσης έχει κάνει πάρα πολλά θαύματα το διάστημα αυτό που είναι εδώ, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις στηρώσεως γυναικών, πάρα πολλά στήρα ζεύγη απέκτησα παιδιά με θαύμα της Παναγίας, έχουμε τώρα και την μικρή θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας, την Θαβορία από το όρος Θαβόρ της Παλαιστίνης. Και έρχομαι να σας παρουσιάσω τώρα την τρίτη σύντομη ομιλία του Αγίου Άντου Δαμασκηνού. Ο Άγιος Ιωάννης αρχίζει την τρίτη του ομιλία στην κοίμηση, λέγοντας ότι μολονότι έχει εκφωνήσει ήδη άλλα δύο εγκόμια στην εορτή, προσθέτει και αυτό το τρίτο, όπως κάνουν όσοι έχουν έρωτα για κάτι. Αυτοί που είναι ερωτευμένοι με κάτι θέλουν να ομιλούν διαρκώς γι' αυτό και να το φέρνουν διαρκώς στο νου τους νύχτα και ημέρα. Στην πραγματικότητα βέβαια, όσα θα πω λέγει, δεν είναι προσφορά προς την Παναγία που δεν τα έχει ανάγκη, επειδή υπάρχει έλλειψη στους ακροατάς σπάνιης πνευματικής τροφής, θέλω λέει με τον λόγο αυτό να ικανοποιήσω εν μέρη με την λιτή τράπεζα του λόγου μου την πνευματική του πείνα. Καλή κατόπιν τους ακροατάς να υψωθούν πάνω από τις μέρημνες του βίου και από την λάμψη των υλικών και βιωτικών αγαθών,
για να ανεβούν προς το μυστικό όρος του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως. Πώς κατέβηκε ο Υιός και Λόγος από το ύψος της θεότητος μέσα στα σπλάχνα της Παρθένου και μετά τη σύλληψη και σάρκωση οδηγήθηκε εφελουσίως στον θάνατο μέσω των παθημάτων. Με το χωικό του σώμα κατέκτησε την αυθαρσία και αφού επανήλθε με την ανάληψη προς τον Πατέρα, πήρε μαζί του και την μητέρα που του έδωσε το σώμα και την σάρκα. Σήμερα λέγει η νοητή και έμψυχος κλίμαξ μέσω της οποίας κατέβηκε ο Θεός στην γη, χρησιμοποιεί ως κλίμακα τον θάνατο για να ανεβεί στους ουρανούς. Η επίγεια τράπεζα που μας πρόσφερε τον ουράνιο άρτο υψώθηκε από την γη στον ουρανό και της ανοίχθηκαν διάπλατα οι πύλες του ουρανού. Από την επίγεια Ιερουσαλήμ μετακοσμίζει στην Άνω Ιερουσαλήμ, στην Εκκλησία των Πρωτοτόκων. Η έμψυχη και λογική κυβωτός του Κυρίου μεταφέρεται να αναπαυθεί κοντά στον Υιό της. Ανοίγονται οι πύλες του Παραδείσου για να υποδεχθούν την θεοφόρο γη από την οποία ευλάστησε το ξύλο της ζωής που διέλυσε την παρακοή της Εύας και την έκρωση του Αδάμ. Την υποδέχεται ο ίδιος ο Χριστός ως αλατόμητο όρος από το οποίο χωρίς ανθρώπινο χέρι κόπηκε ο λίθος που γέμισε την οικουμένη. Η νηφική παστάδα που μέσα της σαρκώθηκε ο Λόγος αναπαύεται τώρα σε πανένδοξο τάφο, από τον οποίο ανέβηκε στον ουράνιο νυμφώνα για να βασιλεύει ολόφωτη μαζί με τον Υιό και Θεό της. Μας άφησε εδώ ως νηφική παστάδα τον τάφο της, ο οποίος είναι λαμπρότερος από κάθε άλλη νηφική παστάδα, όχι από τις αντάβγειες του χρυσού, τη λάμψη του ασημνιού και των πετραδιών, ούτε από υφάσματα μεταξωτά και πορφυρένια, αλλά από την θεοφυγή έγκλη του Παναγίου Πνεύματος. Δεν έχουμε εδώ σωματικές επαφές γήινων εραστών, αλλά ένωση οσίων ψυχών με τον Θεό, που είναι καλύτερη και γλυκύτερη από οτιδήποτε άλλο. Αυτός ο τάφος είναι ωραιότερος από την Εδέμ, τιμιότερος από την σκηνή του μαρτυρίου, μακαριότερος από την μοσαϊκή κυβωτό. Ας φύγουν λοιπόν οι δαίμονες, και ας κλάψουν οι πανάθλιοι αιρετικοί σαν τον Νεστόριο που στράφηκαν εναντίον της Θεοτόκου. Ο νέος Φαραώ, προφανώς ο οικονομάχος Αυτοκράτορ, καταχώθηκε στα βάθη της βλασφημίας του. Εμείς οι Ορθόδοξοι σωθήκαμε και ξεπεράσαμε την αλμυρή θάλασσα της ασεβίας. Η Εκκλησία, σαν τη Μαριάμ, ας πάρει το τύμπανο και ας αρχίσει εόλτιο ύμνο. Και του νέου Ισραήλ είναι άνιδες, ας βγουν με τύμπανα και χορούς. Οι βασιλείς της γης, υμνήστε την Θεοτόκο. Κριτές και άρχοντες, νέοι και γέροι, αγόρια και κορίτσια. Ας γεμίσει ο αέρας από ήχους πνευματικούς και ας εφρανθούν και τα ουράνια. Σκυρτίστε από χαρά οι οδηγοί της εκλεκτής πίμνης, σεις οι θείοι Απόστολοι. Χαρείτε κι εσείς, πρόβατα του Θεού, Άγιε Λαέ, που σαν ταπεινές κορφές, σαν ταπεινοί λόφοι, με τον πόθο σας υψώνεστε προς τα υψηλά βουνά. Ναι, πέθανε η πηγή της ζωής, η μητέρα του Θεού, γιατί έπρεπε το γήινο σώμα της να επιστρέψει στη γη και κατόπιν να μεταφερθεί στον ουρανό. Έπρεπε όπως το χρυσάφι να αποβάλει στο χωνευτήρι του τάφου τη γήινη θνητότητα και να αναστηθεί από τον τάφο άφθαρτη και καθαρή, λαμπρή από το φεγγοβόλημα της αυθαρσίας. Σήμερα η Παναγία αρχίζει την δεύτερη ύπαρξή της, που της χάρισε αυτός που της έδωσε και την προηγούμενη ύπαρξη. Χαίρεσι όν το θείο και άγιο όρος, στο οποίο κατοικούσε το οικείο και το θείο και έμψυχο όρος. Ας ετοιμαστεί η παγκόσμια ανεφέλη και υπερκόσμια και των ανέμων τα φτερά για να μεταφέρουν στην Σιόν τους Αποστόλους από τα πέρατα της γης. Ας ψάλουν οι αποστολικές γλώσσες, οι κιθάρες του πνεύματος, οι κορυφαίοι θεολόγοι και εσύ ιερόθεε το σκεύος της εκλογής. Όλα τα έθνη χειροκροτήστε και υμνήστε την Θεοτόκο και εσείς άγγελοι διακονίστε το θνητό σώμα. Θυγατέρες Ιερουσαλήμ, ελάτε μαζί της στο νυμφείο. Και εσύ Κύριε, κατέβα για να αποδώσεις τη μητέρα τα οφειλόμενα τροφεία. Άνοιξε τα χέρια σου και δέξου την μητρική ψυχή και ψιθύρισε τις λόγια γλυκά. Έλα καλή μου κοντά μου, εσύ που με το κάλος της Παρθενίας λάμπεις περισσότερο από τον ήλιο, μου μετέδωσες τα δικά σου, έλα να απολαύσεις τα δικά μου, έλα η μητέρα προς τον Υιόν να συμβασιλεύσεις με εκείνον που γεννήθηκε από σένα
και έζησε πτωχικά με σένα, να πεθάνεις πρώτα και μετά να ανεβείς. Παράδωσε την ψυχή σου στα χέρια του Υιού σου, δώσε το σώμα σου στη γη, το χώμα στο χώμα, αφού κι αυτό θα συνανυψωθεί. Ψυχήν παράθου και στου Υιού σου χερσήν, απόδος του του χωός το χωή, ως ότι και τούτο συνεπαρθήσεται. Σήκωσε ψηλά τα μάτια σου, λαέ του Θεού, στη Σιών βρίσκεται η κυβωτός του Θεού των δυνάμεων και γύρω της παρευρίσκονται σωματικά οι Απόστολοι για να κυδεύσουν το ζωαρχικό και ζωοδόχο σώμα. Αόρατοι, χωρίς υλικό σώμα, με φόβο και δουλικά παρίστανται οι άγγελοι. Ο ίδιος ο Κύριος είναι εδώ, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Γιατί η Παρθένος, η θυγατέρα του Αδάμ, εξαιτίας του Αδάμ, επιστρέφει το σώμα στη γη. Την ψυχή της όμως, εξαιτίας του Υιού της, την στέλνει στις ουράνιες σκηνές. Αγιάζεται η Αγία Πόλη και καρπώνεται μεγάλη ευλογία με το πέρασμα του Θείου Σκηνώματος. Προπορεύονται οι άγγελοι για να περιποιηθούν τον τάφο. Θα τον διακοσμήσει η λάμψη του Αγίου Πνεύματος. Ας ετοιμαστούν μοίρα που θα αρωματιστούν τα ίδια από το πανάμωμο και μοσχομύριστο σώμα της. Ας έρθει εδώ και νάμα για να ευλογηθεί από την αμόλυντη πηγή της ευλογίας. Να χαίρεσαι γη, γιατί μέσα σου κατατίθεται το σώμα και εσύ αέρα να σκυρτάς με την ανάβαση της ψυχής της. Πνεύστε άβρες δροσερές και γεμάτες από χάρη. Πανηγύριζε όλη η κτήση για την άνοδο της Θεομήτωρος στους ουρανούς. Χωρί νέων ας φωνάζουν χαρούμενα. Οι γλώσσες των ρητόρων ας συνθέσουν εφήμνια. Οι καρδιές των σοφών ας φιλοσοφήσουν πάνω στο θαύμα. Οι γέροντες που τους σεβόμαστε για τα ολόλευκα μαλλιά τους ας καρποφορήσουν γαλήνια τη θεωρία του θαύματος. Όλη η κτήση ας συνεισφέρει στον έρανο. Όλα αυτά πάντως κι αν γίνουν, ελάχιστα θα έφταναν σε μικρό μέρος της αξίας της εορτής. Στην πέμπτη και τελευταία παράγραφο, καλεί ο Άγιος Ομιλητής όλους να συνεκδημήσουμε νοερός με την εκδημούσα Θεοτόκου, να κατεβούμε με πόθο καρδιάς μαζί της στον τάφο, να περιστοιχίσουμε την ιερότατη κλίνη και να ψάλουμε μελωδικά ιερούς ύμνους. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Χαίρε εσύ που προορίστηκες να γίνεις μητέρα του Θεού, που διαλέχθηκες προαιώνια για το σχέδιο του Θεού. Το θεότατο βλάστημα της γης, κατοικία του Θείου Πυρός, ιερότατο άγαλμα του Παναγίου Πνεύματος, πηγή ύδατος ζώντος, παράδεισος του ξύλου της ζωής, κλίμα του Θείου Σταφυλιού που πηγάζει νέκταρ και αμβροσία, ποτάμι γεμάτο από τα αρώματα του Πνεύματος, χωράφι που έδωσε στο Θείο Στάχη, ρόδο φωτεινό της Παρθενίας που πνέει σε βοδία της Χάριτος, κρίνο βασιλικού φορέματος, αμνάδα που γέννησε στον αμνό του Θεού που σήκωσε στις πλάτες του την αμαρτία του κόσμου, το εργαστήριο της σωτηρίας μας, ανώτερη και από τις αγγελικές δυνάμεις, συγχρόνως δούλη και μητέρα του Θεού. Ελάτε να περιστοιχίσουμε τον ακύρατο τάφο και να αντλήσουμε θεία χαρίσματα, με τις αγκαλιές των ψυχών μας να κρατήσουμε το αϋπάρθενο σώμα και να μπούμε μαζί της στον τάφο, να νεκρωθούμε μαζί του, βγάζοντας από πάνω μας τα πάθη και ζώντας μαζί με την Παναγία ειρηνική ζωή και ολοκάθαρη. Ας ακούσουμε τους ύμνους που βγαίνουν από τα αγγελικά στόματα, ας μπούμε να προσκυνήσουμε και ας μάθουμε το θαυμαστό μυστήριο. Πώς δηλαδή το σώμα της σηκώθηκε, πώς υψώθηκε, πώς ανελήφθη στους ουρανούς και παρευρίσκεται κοντά στον Υιό της πάνω από όλες τις αγγελικές τάξεις. Γιατί τίποτε δεν παρεμβάλλεται πλέον ανάμεσα στη μητέρα και στον Υιό της, τίποτε δεν τους χωρίζει. Αυτός είναι, λέει τελειώνοντας ο Άγιος Ιωάννης, αυτός είναι ο τρίτος εξώδιος λόγος που έγραψα στην κοίμησή σου κοντά στους άλλους δύο μητέρα του Θεού. Τριάδα λόγων από σεβασμό και αγάπη προς την Παναγία Τριάδα που την υπηρέτησες με την ευδοκία του Πατρός και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος με το να δεχθείς μέσα σου τον άναρχο λόγο. Δέξου λοιπόν τον ζήλο μου που ξεπερνάει τις δυνάμεις μου και χάρισέ μου την σωτηρία, την αποξένωση από τα ψυχικά πάθη, την ανακούφιση από τους σωματικούς πόνους, την διάλυση των δυσκολιών, την γαλήνη στο βίο μου και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Κάνε να γίνει φωτιά ο πόθος μου για τον Υιό σου και να καταστεί ο βίος μας ευάρεστος εις αυτόν,
ώστε αν πετύχουμε την μακαριότητα από τον Υιό Σου, να σε βλέπουμε να αστράφτεις με τη δόξα του Υιού Σου και να αναπέμπουμε αιώνια ιερούς ύμνους προς τον Χριστό, τον Υιό του Θεού και ο Θεό μας, ο οποίος δια Σου Παρθένε οικονόμησε τη σωτηρία μας. Ω η δόξα και το κράτος, συν τον Άρχο Πατρί και το Παναγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.